Ευλογητός ο Θεός, αδερφοί μου, που μας αξιώνει πάντοτε και συναθροιζόμεθα εις τον ιερόν αυτό χώρο, διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, και μελετούμε τα λόγια του αφενός και αφετέρου βλέπουμε το τι δημιουργείται καθεκάστην ημέρα εις αυτών των μάταιων κόσμων. Τα γεγονότα καθεκάστην ημέρα μαρτυρούν, όπως και άλλοτε είπαμε και επαναλαμβάνουμε, ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα τα γεγονότα είναι εκείνα τα οποία είναι ενάντια με το θέλημα του Θεού. Και όπως είπαμε, ολονέν και απομακρύνεται ο άνθρωπος από τον Θεό, αποστατεί από τον Θεό, ούτως ώστε εκπληρώνεται ο λόγος της Αγίας Γραφής. Εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, ούκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Αποστασία από τον Θεό είναι το μόνο το οποίο παρακολουθούμε σήμερα και το οποίο είναι φανερόν εις όσους θέλουν να το δουν. Τονίζω αυτήν τη φράση διότι ο περισσότερος κόσμος είτε αδιαφορεί, είτε δυσπιστεί, είτε απιστεί, είτε πιστεύει. Εκείνοι που πιστεύουν βέβαια είναι ελάχιστοι. Εκείνοι οι οποίοι απιστούν φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και εκείνοι οι οποίοι δυσπιστούν, πιστεύουν και δεν πιστεύουν, είναι μια άλλη μερίδα του κόσμου. Εις όλα αυτά τα γεγονότα ο Αντίχριστος παίζει το ρόλο του, και μάλιστα με μεγάλη τέχνη, η οποία τέχνη του έχει δώσει δισεκατομμύρια έτη πείρας από την ημέρα που βγήκε από την θέση του που ευρίσκεται κοντά στο Θεό έως αυτήν την ημέρα που μιλούμε και ως το τέλος όλου του κόσμου. Αυτός έχει πείρα φοβερά, έχει παγίδες, έχει πλεχτάνες. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός μας είπε προσέχετε, μη πλανηθείτε. Η φράση σε αυτή του Κυρίου μας είναι κάτι το οποίο σημαίνει όπως ο κυνηγός θέλει να συλλάβει το θύραμα του, ποιοι πράττει κάτι το οποίο το θύραμα θα το ξεγελάσει. Κάνει καλύβες με τα ίδια τα χόρτα ή με τα ίδια τα ξύλα τα οποία είναι γύρω από το σημείο που περιμένει το θύραμα. Καμουφλάρεται, κρύβεται μέσα σε αυτό, έρχεται το θύραμα, το χτυπάει με το όπλο και το συλλαμβάνει. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο πράττει και ο διάβολος, ο Αντίχριστος. Κρύβεται, είναι ύπουλος, δεν φαίνεται απέναντι από εμάς, είναι κρυμμένος. Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός ετώνησε, προσέχετε λέγει, μη πλανηθείτε. Η κάθε μία μέρα όμως η οποία έρχεται εις τη ζωή μας, η κάθε μία μέρα έχει να επιδείξει κάτι το τρομακτικό. Δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτό το σκαλοπάτι, την επόμενη μέρα βρίσκεται σε άλλο σκαλοπάτι προόδου. Αυτή η πρόοδος την οποία βλέπουμε, αυτές οι ανακαλύψεις τις οποίες καθεκά στην ημέρα ανακαλύπτει ο άνθρωπος, δεν είναι κάτι το τυχαίο, διότι ο Αντίχριστος το προετοιμάζει. Επιτρέπει ο Θεός και εκείνος συνεχώς δίδει ανακαλύψεις στον άνθρωπο για να προοδεύσει σε ένα σημείο ούτως ώστε να φτάσει και να πει δεν υπάρχει Θεός. Προσέξατε ότι αυτός ο κουτσός, ο χολός, αυτός που πήγαινε με μία τσάντα στο χέρι, μια
τσάντα από αυτήν που κρατάει ο καθένας και περπατά στον δρόμο, μια πλαστική τσάντα. Κρατούσε μια πλαστική τσάντα, πήγαινε κουτσός κουτσός και βρήκε, λέει, αυτός ο άνθρωπος να πλάθει συνανθρώπους ομοίους. Αν είναι δυνατόν. Και ονόμασε αυτήν την ανακάλυψη του αυτός κλωνοποίηση. Κλωνοποίηση. Και παρουσίασε εκεί δύο πρόβατα όμοια και λέγει, όπως τα έπλασα αυτά τα πρόβατα, αν τα έπλασε ο ίδιος ο ανόητος, δεν πρόκειται, δεν πλάθεται τίποτα χωρίς το θέλημα του Θεού, αλλά κομπάζει ότι εφεύρε, λέγει, ανεκάλυψε στην επιστήμη στην οποία βρίσκεται κάτι το οποίο να πλάθει ανθρώπους ομοίους. Αυτή είναι μια ανακάλυψη όχι του Θεού αλλά του Αντιχρίστου. Και προχωρούμε να δούμε τι υπάρχει στον κόσμο το οποίο είναι όμοιο. Σκεφτείτε αν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη της Γης είχαν την ίδια μορφή με την ιδέα και την ανακάλυψη αυτού του Κυρίου, τι θα ήταν η Γη. Όπου εκείταζες θα ήταν μια εικόνα η οποία θα πήγαινε και μια εικόνα η οποία θα ερχόταν και θα ήταν ένα ανούσιο πράγμα η κοινωνία. Ενώ ο Πανάγραφος Θεός δεν έπλασε τίποτε το όμοιο. Τα βουνά δεν είναι όμοια, τα δέντρα δεν είναι όμοια, οι άνθρωποι δεν είναι όμοιοι, τα πτηνά δεν είναι όμοια. Αυτή η ανομοιότης, αυτά τα βουνά, αυτοί οι ποταμοί, οι θάλασσες, όλα αυτά φέρουν αυτό το ωραιότατο καλόπισμα της πλάσεως, αυτή τη γλυκύτητα της πλάσεως, της οικουμένης ολοκλήρου. Τα άστρα εις των ουρανών δεν είναι τα ίδια, αστέρος διαφέρει, λέει ο Θεός. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό δια τον Αντίχριστο και προχωρεί συνεχώς είναι να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να του δίδει τη δυνατότητα να ελέγχει τον κόσμο όλο. Προχωρεί από ανακάλυψη σε ανακάλυψη, από ανακάλυψη σε ανακάλυψη και φτάνει σε ένα σημείο το οποίο θα επισημάνει ούτως ώστε με το σημείο αυτό να μπορεί να ελέγχει την ανθρωπότητα ολόκληρο. Μέσα στις ανακαλύψεις στις οποίες ακριβώς ο άνθρωπος ανακαλύπτει καθεκά στην ημέρα υπάρχει μια ανακάλυψη πολύ σοβαρά η οποία ονομάζεται DNA. 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 Τι είναι αυτή η ανακάλυψη την οποία ο άνθρωπος ευρήκε? Είναι κάτι το οποίο έχει ο άνθρωπος από πατέρα σε παιδί, σε εγγόνι κτλ. Κάτι το οποίο είναι γενεαλογικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρίσκουν ένα πτώμα το οποίο απέθανε πριν 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 40 χρόνια. Αν είναι δυνατόν, πάνε και βρίσκουν κάτι από αυτό το πτώμα και λέγουν ότι τούτο είναι υιός του τάδε ανθρώπου. Για να βεβαιωθούν, παίρνουν από εκείνο το πτώμα κάτι, παίρνουν από τον πατέρα ο οποίος ζει, το αναλύουν αυτό το DNA και σου λέει, ναι, αυτός είναι υιός αυτού, διότι έχει το ίδιο σύμπτωμα στην ανακάλυψη αυτήν την οποία έχουν οι επιστήμονες και λέγουν ότι όντως είναι ο γιος του αυτού, ο οποίος εχάθη, ο οποίος αφανίστη, ο οποίος δεν ξέραμε που ήταν. Είτε το παιδί το οποίο γεννιέται αυτή τη στιγμή αμφιβάλλει ο πατέρας ότι είναι παιδί δικό του. Βάζουν εις ενέργεια αυτό το DNA και ανακαλύπτουν αν όντως το παιδί αυτό είναι γιος του τάδε. Και συνεχίζει αυτό το DNA τώρα να έρθει εις την δικαιοδοσία του Αντιχρίστου. Και ο Αντιχρίστος τι κάνει? Να προσπαθήσουμε, αδερφοί μου, να δούμε τι κάνει αυτός ο Αντιχρίστος με αυτήν την ανακάλυψη. Εις την ανακάλυψη αυτήν στέκεται εις ένα σημείο και προσπαθεί αντί να έχει εις την εξουσία του αυτό
να προχωρεί πιο βαθιά και να φτάνει σε έναν άλλο σημείο, το οποίο δεν μπορεί να είναι όπως τον DNA. Δηλαδή να είναι όμοιο το πλάσμα το πεθαμένο με τον πατέρα το ζωντανό, είτε το ζωντανό το βρέφος με τον πατέρα. Υπάρχει ένα άλλο μοναδικό στον άνθρωπο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά ομοιότης, είναι μόνο στον έναν άνθρωπο. Αυτή η μοναδικότητα είναι εις τον οφθαλμόν του ανθρώπου, στην ήριδα, εις την ήριδα. Αυτήν την ήριδα του οφθαλμού δεν την έχει κανείς ομοία με τον άλλο, ούτε ο πατέρας με τη μητέρα, με τη σύζυγο, ούτε το παιδί με τη μητέρα, ούτε ο αδερφός με τον αδερφό. Είναι κάτι το μοναδικό. Αυτό το μοναδικό θέλει ο Αντίχριστος να το έχει στο χέρι του, διότι με αυτό ακριβώς θέλει να κρατήσει τον κόσμο. Και πού προχωρεί να φτάσει? Προχωρεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει μια κάρτα, η οποία κάρτα ονομάζεται έξυπνη κάρτα, και πάνω σε αυτήν την κάρτα θα έχει ένα μικρό τσιπ, το οποίο θα έχει επακριβώς την ήριδα του οφθαλμού, ούτως ώστε με αυτήν την έξυπνη κάρτα, όπου και αν κινηθεί ο άνθρωπος, θα το έχει ενωμένο αυτό το μικρό τσιπ με δορυφόρον εις τους ουρανούς και κομπιούτερ εις την γη, το οποίο θα ενώνεται, και όπου ευρίσκεται ο άνθρωπος κρατώντας αυτήν την κάρτα ή στην τσέπη του, να τον ελέγχει ο Αντίχριστος. Και προσέξαμε πόσα πανούργα σχέδια υπάρχουν στον δρόμο του. Προσέξαμε με ποιον τρόπο προχωρεί για να μπορέσει να κρατήσει την ανθρωπότητα. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς παρακολουθούμε ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη υποκύπτουν δυστυχώς στην πανουργία αυτήν του Αντιχρίστου, και έρχεται το κάθε ένα κράτος σιγά σιγά να λέγει: την ταυτότητα που έχεις θα την αλλάξουμε και θα πάρουμε μια άλλη ταυτότητα. Στο σημείο τούτο ήθελα να παρακαλέσω θερμός να είμαι θα πολύ προσεκτική, ότι δεν θα δεχθούμε μια τιάχτην αλλαγή. Θα υποστούμε βάσανα, θα διωχθούμε, θα φυλακιστούμε, θα δημεύσουν περιουσίες, θα υποβάλλουν εις μαρτύρια. Δεν θα υποκύψουμε. Αλλαγή ταυτότητος δεν χρειαζόμεθα. Το άλλο το οποίο να έχετε υπόψη είναι ότι πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα εις ολόκληρον τον ελληνικό λαό, για να αποφανθεί ο λαός εάν θέλει αλλαγή ταυτότητος ή όχι. Και τούτο πρέπει να είμεθα έτοιμοι, διότι δεν πάνε για δημοψήφισμα. Δεν το συμφέρει. Όταν γίνει δημοψήφισμα, ολόκληρος ο λαός θα πει όχι, δεν θέλουμε. Οπότε θα πάνε με πλάνη. Η πλάνη βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή από μέρα ή σήμερα δημιουργείται και φτάνει σήμερα μία κάρτα για την τράπεζα, αύριο μία κάρτα για την εφορία, μεθαύριο μία κάρτα για το αυτοκίνητο, μεθαύριο μία κάρτα για άλλο σκοπό, για την υγεία και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά σε μια στιγμή θα σταθούν και θα πούμε: δεν χρειάζονται αυτές οι κάρτες, δεν χρειάζονται αυτές οι ταυτότητες, μία ταυτότητα και είμαι θα εντάξει. Μετά από αυτήν την ταυτότητα θα έρθουν και θα πούνε: μπορεί να τη χάσεις, μπορεί να απολεστεί, μπορεί να σου την κλέψω. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το μικρό τσιπ που είναι μέσα στην κάρτα να το βάλουμε πάνω στο χέρι ή στο μέτωπο. Οπότε τελειώνει πλέον η αποστολή του Αντιχρίστου, συλλαμβάνει την ανθρωπότητα ολόκληρο, και έτσι τα πράγματα έρχονται όπως ο Πανάγαθος Θεός μας προειδοποίησε ότι θα γίνουν. Αυτή η σάρωση ονομαζομένη της ήριδος, αυτή η εντόπιση, αυτό το σημείο του ανθρώπου, αυτή η ήριδα του οφθαλμού είναι μια νέα τεχνολογία διακριτικού προσωπικού προσδιορισμού. Δηλαδή ο άνθρωπος εντοπίζεται με αυτή την ήριδα του οφθαλμού.
η ελληνική λέξη Ήρης σημαίνει ουράνιον τόξο. Το είδατε πουθενά αυτό? Το είδατε? Δεν το είδατε? Δεν βλέπετε? Δεν βλέπετε τα σημεία αυτών των πολιτικών ότι έχουν ένα ουράνιο τόξο? Δεν το είδατε? Τι είναι αυτά όλα? Αυτά είναι προετοιμασίες όλα αυτά. Είναι προετοιμασίες αυτές. Μην νομίζετε ότι είναι τυχαία αυτά τα οποία βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά ο κόσμος έχει τέτοια άγνοια, τέτοια αδιαφορία, ούτως ώστε βλέπει και δεν βλέπει, ακούει και δεν ακούει. Και όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία χρησιμοποιεί ο Αντίχριστος. Αναφέρεται ότι στην κυκλική έχρωμη μεμβράνη του μαθιού που έχουμε, που περικλεί την κόρη του μαθιού μέσα και η οποία διαθέτει μυς, δηλαδή αυτούς τους οποίους έχουμε στα χέρια μας. Χωρίς αυτούς τους μυς δεν υπάρχει δύναμη στον άνθρωπο. Κοίταξε, λέγει, τι μυς δυνατούς έχει, και είναι αυτό και μέσα εις τους οφθαλμούς. Χωρίς αυτούς τους μυς δεν περπατεί ο άνθρωπος, είναι ανίσχυρο να περπατήσει. Εις αυτούς τους μυς του μαθιού μπορούν να αλλάζουν το μέγεθος, το άνοιγμα της κόρης του οφθαλμού με την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στο μάτι. Εάν προσέξατε και ευρέθετε, αν το είχατε εντοπίσει, όταν βγούμε από ένα μέρος που δεν είναι ο ήλιος το καλοκαίρι και μπούμε μέσα εις τον τόπο που είναι ο ήλιος, αντελήφθηκε αμέσως μόνοι μας, χωρίς να το αντιληφθούμε, ότι κλείνουμε λίγο τα μάτια μας για να μην αφήσουμε το φως του ηλίου να μπει μέσα, διότι δεν αντέχουμε. Αμέσως το μάτι μόνο του, χωρίς να το πιέσουμε, χωρίς τίποτε, αυτομάτως ή ανοίγει να αφήσει περισσότερο φως ή κλείνει να περιορίσει το φως το οποίο έχει μπροστά του. Κάθε ήρυδα έχει μια μοναδική, σταθερή και ιδιαίτερα λεπτομεριακή σύνθεση. Οι οφθαλμολόγοι είναι εκείνοι που πρώτοι κατοχύρωσαν την άποψη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ήρυδα για την εξακρίβωση της ταυτότητος ενός προσώπου. Δηλαδή ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή, για να είναι βέβαιος πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Α είναι ο Α και όχι ο Β, έχει επισημάνει την ήρυδα του οφθαλμού. Τα σαφώς ορατά χαρακτηριστικά της ήρυδος περιλαμβάνουν αυλακώσεις, βαθουλώματα, δαχτυλίους, φακίδες, ρητιδώσεις συστολών, δηλαδή που συστέλλονται και διαστέλλονται, στέμματα, καλλογενείς ιστούς και νήματα. Προσέξατε τι έχει το μάτι μας μέσα. Βλέπουμε ένα μάτι, αλλά δεν ξέρουμε τι από τι αποτελείται. Συνολικά αυτές οι ποικιλόμορφες πηγές γωνιακής και ακτινικής παραλλαγής συγκροτούν μια ενιαία παράσταση. Επειδή η ήρης αποτελεί το εσωτερικό τμήμα του μαθιού, προστατεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Χειρουργική αλλίωση της ήρυδος δεν μπορεί να γίνει χωρίς μόνιμη βλάβη της οράσεως. Δηλαδή το μάτι είναι εκείνο το οποίο δεν αλλοιώνεται με κανέναν τρόπο. Εάν γίνει εγχείρηση ή οτιδήποτε, το φως του ανθρώπου αλλοιώνεται. Για την ανίχνευση και την ανάλυση της ήρυδος απαιτείται μόνο ένα τέταρτο του δευτερολέπτου για να διαπιστώσει αύριο ο Αντίχριστος. Εάν εσύ είσαι το πρόσωπο το οποίο ζητεί, σε βάζει σε ένα σημείο και στο σημείο εκείνον κοιτάζει τον οφθαλμόν, τον οποίον οφθαλμόν ανιχνεύει σε ένα τέταρτο του δευτερολέπτου. Όχι δευτερόλεπτο, το δευτερόλεπτο είναι αυτό το οποίο είναι τικ 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 που λέει το ρολόι. Μέσα σε ένα τέταρτο αυτού του τικ
αμέσως βλέπει αν είσαι αυτός τον οποίον ζητεί. Μία εικόνα μπορεί να αναλυθεί σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου περίπου. Σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Το λογισμικό των κομπιούτερ που περιέχει αυτό το μικροτσίπ μέσα του μπορεί να συγκρίνει μέχρι 4.000 ιρισκοδικούς ανά δευτερόλεπτο. Σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κοιτάξει 4.000 άτομα, εάν είναι αυτά. Με ενδεικτική αναλογία σφάλματος, μπορεί να κάνει σφάλμα, λέγει, ύστερα που 131.000 ανθρώπους μπορεί να κάνει ένα λάθος. Δηλαδή να ανιχνεύσει 131.000 ανθρώπους και μέσα στην ποσότητα αυτήν των αριθμών αυτών των ανθρώπων μπορεί να κάνει ένα λάθος, δηλαδή καθόλου. Αυτή η έξυπνη κάρτα, αυτή την οποία είπαμε άλλοτε Lucid, Lucifer, δαίμονας, διάβολος, αντίχριστος, αυτή η κάρτα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλίζει με άνετη, αξιόπιστη και μη σωματική επαφή μέθοδο εξακριβώσεως της ταυτότητος μέσω της αρρώσεως της ήριδος. Δηλαδή το μάτι θα παίξει το σπουδαιότερο ρόλο στην επομένη πρόοδο του Αντιχρίστου. Επιταφεύγουμε από αυτό και πηγαίνουμε στο πέλμα κάτω στην πατούσα που πατούμε. Αυτό είναι ένα άλλο αποτύπωμα του Αντιχρίστου, το οποίο εφαρμόζεται πολύ στα νεογέννητα παιδιά. Μόλις γεννηθεί το παιδάκι, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το τέχνασμα του Αντιχρίστου. Μόλις γεννηθούμε αμέσως να μας αρπάζει, και το αρπάζει με τη μέθοδο ότι με τη σκέψη, με τον φόβο, με την ελπίδα. Σου λέει, αν μου αλλάξουν το μωρό μου καλύτερα να ξέρω, λέγει η μάνα. Αν μου το πουλήσουν το μωρό μου, καλύτερα να ξεύρω. Και βλέπετε ότι αμέσως έπιασε και αυτό το πόστο. Σου λέγει, μόλις γεννηθεί το παιδί, το σφραγίζω εγώ και ξέρω ποιο είναι. Το αποτύπωμα του παιδιού των νεογεννήτων είναι μία αξιόπιστη, γρήγορη και οικονομική μέθοδος δια την επισήμανση της προσωπικής ταυτότητος. Το έπιασε και αυτό το σημείο ο Αντίχριστος, θα το εφαρμόσει στο μέλλον, διότι ήδη εφαρμόζεται στην Αμερική σχεδόν εις τον μισόν κόσμο, στα εκατομμύρια της Αμερικής, και προχωρεί να φτάσει σε ολόκληρον τον πληθυσμό της Αμερικής. Αυτή η περιοχή του ποδιού περιέχει αρκετές λεπτομέρειες που επιτρέπει να γίνεται αξιόπιστη επισήμανση της ταυτότητος. Επιπλέον, αν συμπεριληφθεί και το δαχτυλικό αποτύπωμα, βλέπετε αυτή τη στιγμή όταν θα πάρουμε μια ταυτότητα, σου βάζει το χέρι σου και παίρνει τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Εάν μαζί με την ήρυδα του οφθαλμού, μαζί με το πέλμα, την πατούσα, και μαζί με τα δαχτυλικά αποτυπώματα συνεχίζεται, συσχετίζεται άμεσα το παιδί με τη μητέρα του 2 ώρες μετά τη γέννησή του. Κατά προτίμηση προτού το μωρό απομακρυνθεί από το θάνατο το κετού, έτσι ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για την καταγωγή του μωρού, ποια μητέρα το εγέννησε. Βέβαια, αν δεν ήταν ο Αντίχριστος στο μέσο, ήταν μια πολύ καλή ανακάλυψη, μια πολύ καλή πρόοδος της επιστήμης, διότι δεν θα υπήρχαν αυτές οι πωλήσεις των βρεφών, δεν θα υπήρχαν αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και χάνονται παιδιά και πηγαίνουν εκεί και τα πουλούν και τα αγοράζουν και έρχεται ο γιατρός και λέει στη μητέρα, το παιδί σου πέθανε. Εσύ λυπάσαι ως μητέρα, από εκεί και περάκλεισε το θέμα, ενώ το μωρό μετεφέρθηκε και πωλήθη εις μίαν τιμήν υπέρογκων, τιμήν αγοράς του βρέφους. Το έπιασε κάποιος ο οποίος είχε χρήματα και δεν είχε παιδιά, το μετέφερνε σε άλλο τόπο
και το εμεγάλωσε και δεν ξέρει τη μητέρα του ή τον πατέρα του. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μία ανακάλυψη προς το καλό, όπως δεν έχουν γίνει τόσες ανακαλύψεις προς το καλό. Έγιναν ανακαλύψεις προς το καλό, αλλά τις μετέβαλε ο άνθρωπος βάσει της υποβολής του Αντιχρίστου εις κακό. Δηλαδή, όταν ομιλούμε περί της τηλεοράσεως, δεν είναι ένα κακό πράγμα η τηλεόραση, η οποία δείχνει τον κόσμο όλο μπροστά σου τα γεγονότα ζωντανά. Όταν όμως αυτή η τηλεόραση τη χρησιμοποιούν για να δείχνουν όλη την αμαρτία, όλο το κακό της κοινωνίας, είναι ένα κακό πλέον, και τα παιδιά μας από τη μικρή ηλικία οδηγούνται προς το έγκλημα. Το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι ένα άλλο σωματικό χαρακτηριστικό που σήμερα είναι διαθέσιμο μέσω διαφόρων προγραμμάτων βάσεων δεδομένων που διατηρούνται σε άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Δαχτυλοσκοπήσεως για την επισήμανση της ταυτότητας των παιδιών που και άλλα. Η ηλεκτρονική δαχτυλοσκόπηση θα είναι μία μόνο από τις βιομετρικές τεχνικές που θα χρησιμοποιούνται στο σύστημα της έξυπνης ταυτότητας Lucid. Αυτό το σημείο το οποίο ακριβώς έχουμε προσδιορίσει ως αυτή τη στιγμή, το μάτι, το πέλμα και τα δάχτυλα, είναι εκείνο το οποίο μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, χωρίς να το γνωρίζουμε, σε κάθε λεπτό της ζωής μας. Μας έχουν εγγράψει πλέον, είμαστε γραμμένοι, λόγω του ότι έχουμε την ταυτότητα, επήραν από τις εθνικότητες, επήραν από τα κράτη, την ταυτότητα του καθενός μας και την έχουν εγγεγραμμένη πλέον εις αυτό το σύστημα των κομπιούτερ του Βελγίου, των Βρυξελών, της Ιταλίας, της Κίνας, σε αυτά τα κέντρα τα μεγάλα, τα οποία διαθέτουν όλα αυτά τα όργανα του Αντιχρίστου. Με λίγα λόγια, έχει εξαπλωθεί το δίκτυο του Αντιχρίστου σε ολόκληρη την υδρόγειον, επάνω σε όλη την γη. Πολλοί νομίζουν ότι η νέα παγκόσμιος βιομετρική κάρτα ταυτότητος θα είναι απλώς ένα πολύ πρακτικό εργαλείο το οποίο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην τράπεζα, στα μεγάλα καταστήματα, για να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητά μας. Πλην όμως αυτό είναι ένα λάθος πολύ μεγάλο, διότι αυτή η βιομετρική ταυτότητα είναι το σημείο της παγίδος που παίρνει ο Αντίχριστος το κάθε ένα άτομο. Αυτό είναι το εγερτήριο σάλπισμα που μας υποδεικνύει ότι τα κατακόκκινα μάτια και τα μακριά γεμάτα βεντούζες πλοκάμια αυτού του ηλεκτρονικού οκταποδιού θα βρίσκεται κυριολεκτικά παντού εις όλων των κόσμων. Όλοι μας θα είμεθα υπό παρακολούθηση στο μέλλον, θα μας μετρούν, θα μας αξιολογούν, θα μας ξαναπαρακολουθούν, θα μας ξαναμετρούν και πάλι από την αρχή. Με απόμακρη και αφανή παρακολούθηση, τηλεοψίαν, αισθητήρες, ανιχνεύσεως, που δεν θα μπορούμε ούτε να τους φανταστούμε ποτέ. Εδώ μας φέρει ο συγγραφέας του βιβλίου ένα παράδειγμα. Στο Βιετνάμ αναφέρει οι αισθητήρες αυτοί, δηλαδή που επισημαίνουν κάθε μία κίνηση. Αισθάνομαι, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι κάτι υπάρχει κοντά μου. Κάποιος μου αγγίζει, κάποιος με πλησιάζει. Αισθητήρες. Αυτοί οι αισθητήρες είναι ανακάλυψης πλέον και ερήχθηκα, λέγει, από τα αμερικανικά αεροπλάνα κατά μήκος του περιφήμου μονοπατιού Χο Τσι Μίνχ, όταν έκαναν τον πόλεμο στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί. Έριξαν αυτούς τους αισθητήρες μέσα σε ένα μονοπάτι που μετακινούν το
από το βόρειο μέρος προς το νότιο μέρος οι Βιετναμέζοι με στρατιωτικές δυνάμεις και δεν το εγνώριζαν οι Αμερικανοί πότε κινούνται, διότι αυτοί κινούνται πολύ μυστικά. Οι αισθητήρες αυτοί όμως επεσήμεναν τους Βορειοετναμέζους στρατιώτες όταν τους επλησίαζαν και έστελναν μηνύματα στα κομπιούτερ των Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων μέσα σε μια απέραντη ζούγκλα, μέσα σε ένα ακατοίκητο μέρος, σε ένα έρημο μέρος. Έριξαν αυτοί οι Αμερικανοί αυτούς τους αισθητήρες και οι Βιετναμέζοι δεν τους αντελήφθησαν. Προχωρούσαν αυτοί για να φτάσουν στο μέρος όπου ήταν το κύριο μέτωπο του πολέμου. Αυτοί οι αισθητήρες έστελναν αμέσως ειδοποίηση ότι εδώ περπατούν άνθρωποι, επλησίαζαν αμέσως και τα μηνύματα των αυτών των αισθητήρων έφθαναν στα αμερικανικά στρατιωτικά βάσεις, διότι ανέβαιναν στους δορυφόρους και κατέβαιναν αμέσως στην βάση και τους ειδοποιούσαν. Αμέσως στη συνέχεια λέγει, μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροσκάφη εστέλλοντο για να ρίξουν βροχή από φωτιά, σίδερο και καταστροφή σε αυτά τα ανύποπτα θύματα. Βέβαια το τέλος ήταν οι Βιετναμέζοι να τους ντροπιάσουν τους Αμερικανούς, διότι όλοι οι Αμερικανοί που έφτασαν στο Βιετνάμ ήσαν όλοι χασισοπότες, ναρκωμανείς, κατέσφαξαν εκείνον τον αθώον τον κόσμο και στο τέλος ήταν να ντροπιαστούν και να φύγουν και να μείνουν ελεύθεροι εκείνοι οι άνθρωποι. Πλην όμως το αίμα το οποίο εχύθηκε από αυτούς τους λεγόμενους κοσμοκράτορας, αυτούς τους πλανητάρχας, ήταν άφθονο. Οι βιομετρικοί αυτοί αισθητήρες σπέρνονται σε όλη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Καναδά, στην Ευρώπη και σε πολλές άλλες περιοχές. Αυτές οι συσκευές αισθητήρες θα στέλνουν συνεχώς ψηφιοποιημένα μηνύματα και στις υφιστάμενες αστυνομικές και κατασκοπικές υπηρεσίες. Μία διάφτη συγκεντρωτική συλλογή και επεξεργασία αμετρήτων 3 εκατομμυρίων μονάδων καθημερινά με περίτεχνους κομπιουτεροποιημένους αισθητήρες είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενον στην ανθρωπότητα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι το προμήνυμα του τέλους του απορρίτου της ιδιωτικής ζωής του καθενός ανθρώπου. Θα πάψει πλέον ο άνθρωπος να είναι μόνος του και να ξέρει τα δικά του. Όπου κινηθεί και ό,τι πει και όπου περπατήσει και όπου βρεθεί, όλα θα γνωρίζονται εις αυτά τα κομπιούτερ τα φοβερά τα οποία έχει πλέον ο Αντίχριστος τοποθετήσει εις τον κόσμο. Η κατάργηση των πατροπαραδότων δικαιωμάτων που απορρέουν από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταργηθεί αυτή τη στιγμή. Αυτή η βιομετρική κάρτα την οποία ετοιμάζουν για τον κόσμο εξαφανίζει την ατομική ελευθερία του ανθρώπου. Και ας φωνάζουν και ας λέγουν ότι έχουν δημοκρατία. Δεν υπάρχει πλέον η δημοκρατία. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον ελεύθερος. Είναι δεμένος μέσα σε αυτά τα οποία ο Αντίχριστος ετοίμασε για την ανθρωπότητα. Μία τεχνολογία επί παραδείγματι αναγνώρισης προσώπου, καινούρια λογισμικά και αξεσουάρ δίνουν τη δυνατότητα στα κομπιούτερ να ψηφιοποιούν, να αναλύουν, να προσδιορίζουν την ανθρωπίνη μορφή, τη φάτσα του ανθρώπου, το πρόσωπο του ανθρώπου. Μια τέτοια μέθοδος εξακριβώσεως της ταυτότητος μας παρέχει ένα ισχυρό ηλεκτρονικό κλειδί. Το περιοδικό λίγο παρακάτω, το οποίο γράφει αυτά όλα, αυτά στις ανακαλύψεις που φέρει το όνομα Λαϊκή Επιστήμη, μας πληροφορεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό
με μια νέα μέθοδο που ονομάζεται σαφής λογική, παρέχουν την δυνατότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες φυσιογνωμίες όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα να σου δίδει αναγνώριση, να απαντά ναι, όχι. Όπως ο άνθρωπος βλέπει έναν συνάνθρωπο του και λέγει δεν είναι αυτός, είναι αυτός, κατά τον ίδιο τρόπο αυτοί οι υπολογιστές θα έρχονται να προειδοποιούν αυτούς οι οποίοι θα κρατούν την ανθρωπότητα στα χέρια των περί της πραγματοποιήσεως της αληθείας. Μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακά ανάγλυφη ανθρώπινη μορφή και να την συγκρίνει με μια φωτογραφία που πάρθηκε και προαποθηκεύθηκε σε βάση δεδομένων ή σε ηλεκτρονική κάρτα ταυτότητος. Προσέξτε, στην τηλεόραση όταν δεν θέλουν να δούμε το πρόσωπο αυτού που μιλά, κάτι τετραγωνάκια τα οποία είναι ακριβώς πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου, κάτι τέτοιο λέγει κάνουν αυτές οι ανακαλύψεις. Μπορεί αυτό το μηχάνημα να κάνει στα γρήγορα το πρόσωπο του ανθρώπου και να σου λέγει είναι αυτός ή δεν είναι. Το σύστημα λειτουργεί ακόμη και αν αποπειραθεί να το εξαπατήσει κάποιος φορώντας γυαλιά ή μακιγιάζ, αυτά τα κοκκινάδια τα οποία βάζει η γυναίκα επάνω της, αν θέλει να τα βάλει ο άνθρωπος, αν θέλει να ξεγελάσει, λέγει, ό,τι και αν χρησιμοποιήσει δεν πρόκειται να ξεγελάσει αυτό το μηχάνημα. Τώρα εφόσον γνωρίζουμε ότι αυτή η έξυπνη κάρτα λειτουργεί σε περιβάλλον μικροτσιπ, έχουμε ένα επιπρόσθετο στοιχείο που θα μας υποβοηθήσει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ικανότητα. Ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Πάνιν της Αμερικής, από την Γεωργία της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι ακόμη εντυπωσιακότερο. Είναι προγραμματισμένο να αναζητά και να εξακριβώνει όχι μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και την λεγόμενη γλώσσα του σώματος, δηλαδή πώς ομιλεί ο άνθρωπος, η φωνή του ανθρώπου. Υπάρχουν άτομα τα οποία ομιλούν διαφορετικά από τα άλλα, δηλαδή από τόπο σε τόπο. Αυτό το μηχάνημα, λέγει, προσδιορίζει και τον τόπο που έχει γεννηθεί και τη γλώσσα που ομιλεί. Είναι μοναδικά χαρακτηριστική για το άτομο που παρακολουθείτε. Χιλιάδες από αυτές τις βίντεο κάμερες που θα καθοδηγούνται από μακριά με κομπιούτερ μπορούν να εγκατασταθούν κρυφά στα κτίρια που κατοικούν οι άνθρωποι, στους δρόμους που περπατούν οι άνθρωποι και συγκεκριμένα σε άτομα τα οποία ακριβώς δεν έχουν υπόψη τους τίποτε. Δηλαδή μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να διέρθει από ένα μέρος το οποίο δεν γνωρίζει κανείς και αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί αυτήν την βιντεοκάμερα, την μικροσκοπική που είναι όπως το στυλό του ανθρώπου, βάζει μέσα στον δρόμο αυτόν και προχωρώντας σε βλέπει και μεταδίδει, βλέπει και μεταδίδει, βλέπει και μεταδίδει, και έτσι δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας άνθρωπος. Όταν γίνεται μία επισήμανση, ο κομπιούτερ θα ειδοποιεί αμέσως τις αρχές. Θα είναι συνδεδεμένο με τις αρχές. Έτσι όπου και να πάμε θα μας παρακολουθούν, οι κινήσεις μας θα καταγράφονται, θα αναφέρονται στη νέα εποχή της Γκεστάπο, του μεγάλου αδελφού, του Αντιχρίστου. Στην Σιγκαπούρη, στην Ασία, στη Μεγάλη Βρετανία, αυτά τα συστήματα με τις έξυπνες βιντεοκάμερες είναι ήδη σε λειτουργία. 300.000 μόνον βιντεοκάμερες υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε στην Μεγάλη Βρετανία και επισημαίνουν τους ανθρώπους. Αυτές οι χώρες κράτη έχουν μετατραπεί σε πτηνοτροφία που παρακολουθούνται με τηλεοπτικές έξυπνες κάμερες. Αντί όμως για κοτόπουλα σε αυτά τα πτηνοτροφία, τα νέου τύπου πτηνοτροφία είναι παγιδευμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Μας έκαναν και πτηνά και μας εμάντρωσαν αυτή τη στιγμή. Αδερφοί μου,
άραγες, για να σταματήσουμε λιγάκι, για να δούμε αυτά τα οποία είπαμε ως τώρα. Δεν μας συγκλονίζουν, δεν μας φέρνουν σε σκέψη, δεν μας προβληματίζουν. Νομίζουμε ότι είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα, μακάρι να ήταν ψέματα. Μακάρι να ήταν ψέματα. Δεν είναι ψέματα, δυστυχώς. Είναι πραγματοποιήσιμα αυτά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε και θα έρθουν και άλλα πιο φοβερότερα και ο άνθρωπος θα βρίσκεται στη αυτήν άγνοια, ούτως ώστε ο Αντίχριστος πλέον θα σαρώσει πραγματικά την ανθρωπότητα. Βέβαια, είπαμε και άλλοτε, δεν θα απερπιζόμεθα, δεν θα ερχόμεθα σε απόγνωση, διότι ο Πανάγαθος Θεός θα φυλάξει τα παιδιά του και ολόκληρο την ανθρωπότητα θα την προειδοποιήσει ο Θεός. Δεν είναι ότι μιλούμε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Γεώργιο αυτά τα πράγματα. Αύριο ο Πανάγαθος Θεός μπορεί και σε μια άλλη εκκλησία και σε μια άλλη συγκέντρωση πιστών και κάπου αλλού να αναφερθούν όλα αυτά και ο κόσμος σιγά σιγά να έρθει σε μια εγρήγορση, να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα. Έπειτα αναμένουμε και αυτήν τη μεγάλη αγάπη του Θεού, η οποία ονομάζεται προειδοποίησης από τους δύο μεγάλους προφήτες, τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχ. Περιμένουμε και αυτήν τη μεγάλη αγάπη του Θεού να εκδηλωθεί σε εμάς τους αμαρτωλούς. Εάν μενήμεθα εμείς εις των καιρών αυτών, κάτι θα γνωρίζουμε. Αν θα είναι τα παιδιά μας και εκείνα, κάτι θα γνωρίζουν. Τα παιδιά των παιδιών μας δεν ξέρουμε αν θα γνωρίζουν. Αν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ομιλούν την αλήθεια. Διότι είναι και αυτό ένα άλλο σημείο. Μην νομίσουμε ότι είναι εύκολο πράγμα σήμερα να ακουστεί η αλήθεια. Μην ξεχνάτε όταν προ δεκαετίας περίπου ομιλούσαμε περί του Αντιχρίστου και είπαμε ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία θα πηγαίνεις να ακούεις την αλήθεια από πρόσωπα εκλεκτά του Θεού και αντί να ακούσεις την αλήθεια θα ακούς το ψεύδος. Παράδειγμα, ο εχθεσινός ο οποίος εκόμπαζε και είπε ότι εδικαιώθηκα, εδικαιώθηκα λέει, και αμέσως από κάτω ήρχεσαν να του ψάλλουν τον πολυχρονισμό του και να δίδει ευλογία. Ποιαν ευλογία όμως δίδει? Εδώ είναι το ερώτημα. Ερώτημα, ποιαν ευλογία δίδει όταν αυτός πηγαίνει ενάντια με το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, ενάντια με τους κανόνες της Εκκλησίας, ενάντια με την ηθική του Ευαγγελίου? Ποιαν ευλογία δίδει και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει ευλογία από αυτόν? Και όμως αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν και καταργούν, όπως είπαμε και άλλοτε, καταργούν το μέγα μυστήριο της μετανοίας. Αυτά τα λόγια που είπε αυτός καταργούν το μυστήριο της μετανοίας. Πώς θα μπορέσει ο πνευματικός αύριο να πιάσει ένα παιδί να του μιλήσει περί αγνότητος, όταν έρχεται αυτός και σου λέγει ότι πρώτου γάμου επιτρέπεται να κολυμπήσεις μες την αμαρτία, να κάνεις ό,τι θέλεις, είσαι ελεύθερος? Κατάργησης αμέσως του μυστηρίου της μετανοίας. Αλλά όταν ο Πανάγαθος Θεός λέγει ότι πρώτου γάμου, ότι πράξει ο άνθρωπος είναι πορνεία, αμέσως λέγει πόρνη βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση. Και έρχεται αυτός και σου λέγει ναι, να πορνεύεις και είσαι εντάξει. Και ποιος το είπε? Δεν το είπε τυχαίος άνθρωπος, το είπε ένας ο οποίος έχει θέση. Γι' αυτό αδερφοί μου, δεν θα παραξενευτούμε όταν θα ακούσουμε και πολύ πιο χειρότερα. Όταν επί παραδείγματι έρχεται ένας ο οποίος καπνίζει και του λέγει ο πνευματικός του ότι καλά κάνεις, δεν είναι κακό πράγμα, και το στόμα του είναι ένα φουγάρο και έρχεται και ανοίγει το στόμα του να βάλει το Χριστό μέσα στο στόμα αυτό και ο πνευματικός του του λέγει καλά είναι, όλοι καπνίζουν, τι θα πεις? Όταν αντί να διαδοθεί η αλήθεια διαδίδεται το ψεύδος, τι θα πούμε? Δεν έφτασε ο καιρός κατά τον οποίο όλοι μας λέγουμε έλα Χριστέ μου να κρίνεις πια αυτόν τον κόσμο, να τελειώνει αυτός ο κόσμος?
Βρισκόμεθα, αδερφοί μου, σε καιρούς που πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται, πολλά διδάγματα γίνονται, πολλά κηρύγματα γίνονται. Αλλά πρόσεξε, λέγει ο Θεός, να ελέγχεις, λέγει, ή εκ του πνεύματος εστί αυτό το οποίο ακούεις. Εάν αυτό το οποίο ακούεις είναι από το Πνεύμα του Άγιον ή από τον διάβολο. Διότι σήμερα οι ραδιοσταθμοί οι οποίοι υπάρχουν μεταδίδουν όλοι κήρυγμα Θεού. Πλην όμως δεν διακρίνει ο πιστός, ο οποίος ακούει τα λόγια εκείνα, δεν διακρίνει αν αυτό το κήρυγμα είναι του Προτεστάντη, του Ευαγγελιστού, του αιρετικού ή είναι του Ορθοδόξου. Πρέπει να ξέρει, να βρει το λεπτό σημείο για να μπορέσει να διακρίνει αν αυτό το κήρυγμα είναι του Αγίου Πνεύματος ή όχι. Είναι με τέτοια παγίδα που μπαίνει, ούτως ώστε σου λέει ο άλλος, α, εδώ βρήκα την αλήθεια. Εδώ δεν, ενώ δεν είναι η αλήθεια. Από τη στιγμή που θα διακρίνεις μέσα σε ένα κήρυγμα ότι δεν ομολογείται ο Χριστός, οι Απόστολοι, η Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα μυστήρια της Εκκλησίας. Α, προσέξουμε πολύ αυτήν τη φράση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Παραδείγματι, οι Προτεστάντες μπορεί να τους πιάσεις που λέμε στο δευτερόλεπτο, όταν δεν σου μιλεί περί εξομολογήσεως και περί ιεροσύνης. Την ιεροσύνη δεν την έχει. Ο Προτεσταντισμός δεν έχει ιεροσύνη. Δεν έχει εξομολόγηση. Σου λέγει, θα εξομολογηθείς κατευθείαν στο Θεό. Κατευθείαν, λέγει, στο Θεό. Αλλά αυτό δεν το είπε ο Θεός. Μόλις αναστήθηκε ο Θεός μας, η πρώτη του λέξη η οποία είπε ήταν ειρήνη ημίν. Το δεύτερο ήταν αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως. Αν την οναφείτε της αμαρτίας, αφίεντε αυτής. Αν την κρατείτε και κράτηνε. Από εδώ πιάνεις τον Προτεστάντη, αμέσως. Δεν θέλεις τίποτε άλλο. Έπειτα ο Προτεσταντισμός δεν εμφανίστηκε από την ημέρα που ο Χριστός αναστήθη. Εμφανίστηκε με τα 15 αιώνες, τον 15ο αιώνα. Άλλο σημείο τούτο. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι κοντά στον Θεό, να ακούει το Λόγο του Θεού, να ελέγχει αν ο Λόγος του Θεού που ακούει είναι του Θεού ή όχι, διότι ο διάβολος μετεσχηματίστηκε, έγινε άγγελος φωτός. Άγγελος φωτός. Ήρθε μια ημέρα ένα παιδί μου να εξομολογηθεί και λέγει, τι να σου πω, μου λέγει, επήγα στους Προτεστάντες, λέγει, αλλά βουίζουν ακόμη μέσα στα αυτιά μου εκείνα τα ουρλιαχτά, λέει, και εκείνες οι φωνές και εκείνοι οι ψαλμοί και εκείνο το ψήλωμα των χεριών πάνω, λέει, έχω, λέει, πονέσει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να συνέλθω. Τα λέω, τι έγινες εκεί, τι πήγες εκεί, τι να κάνεις εκεί. Πήγε να βρεις εκεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει εκεί ο Χριστός. Σου μιλεί για Χριστό, δεν είναι ο Χριστός όμως. Έτσι δεν ομιλούσε και ο διάβολος στην Εύα? Αλλά δεν ήταν ο Θεός, ήταν ο διάβολος. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στους καιρούς που εφτάσαμε χρειάζεται πολύ προσοχή. Να είμαστε προσεκτικοί, διότι εάν δεν προσέχουμε θα χάσουμε την ψυχή μας, και τι ωφελήσει άνθρωπον εάν χάσει την ψυχή του και κερδίσει τον κόσμο όλων. Στην Αμερική αναφέρει εδώ ένας γενικός διευθυντής μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που έχει έδρα την Ουάσιγκτον, ανέφερε πρόσφατα ότι οι νέες συσκευές βίντεο κομπιούτερ που εφαρμόζουν τεχνολογία αναγνωρίσεως προσώπων εγκατεστάθησαν στην Ατλάντα της Γεωργίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1996. Σκεφτείτε όμως εμείς το 2004 τι θα βάλουν στο αεροδρόμιο, τι θα βάλουν στους δρόμους, τι θα βάλουν στα στάδια, τι θα βάλουν σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν από το 1996 που θα γίνουν, δηλαδή έγιναν αυτά, και τώρα αυτή τη στιγμή εισερχόμεθα στο 2000
και μετά στο 2004 τι θα γίνουμε εμείς στην Ελλάδα, αδερφοί μου, όταν θα πλησιάσει εκείνος ο καιρός. Και καλύτερα ήταν να μην πλησίαζε. Καλύτερα ήταν να μην πλησίαζε. Να είμαι θα έτσι μικρή, ασήμαντη και να μην πλησίαζε. Βέβαια ο κόσμος λέει γιατί να μην γίνουν. Εμείς είμαι θα η κοιτίδα του Ολυμπιακού Αγώνος. Εμείς είμαι θα το έτσι, εμείς είμαι θα το έτσι. Αλλά η τεχνολογία που έχει φτάσει ως εδώ, τι θα γίνει? Όλες αυτές οι ανακαλύψεις πού θα εφαρμοστούν? Ο κόσμος σου λέγει αυτά που λες είναι καθυστερημένα. Αυτά που λες είναι σκοταδιστικά. Αυτά που λες είναι ψέματα. Αυτά που λες κρατείς τον κόσμο σε αγωνία. Αυτά που λες δεν περπατούν σήμερα. Βέβαια δεν περπατούν. Αλλά ο πλοίαρχος όταν προχωρεί και κρατάει το τιμόνι αντιλαμβάνεται μπροστά του έναν τεράστιο ογκόλιθο μέσα στη θάλασσα, ένα βουνό, και αμέσως από εκεί πάνω φωνάζει στο μηχανικό. Αμέσως του λέγει ταχαίως όπισθεν, πίσω του λέγει. Πίσω του λέγει αμέσως, σταμάτα και στράφου πίσω. Διότι πηγαίνουμε να εξαφανιστούμε. Αδερφοί μου, δεν μας ενδιαφέρει τι θα πούνε. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Πώς θα ειδοποιήσουμε τα παιδιά του Θεού να είναι έτοιμα. Τίποτε άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει το τι θα πει ο καθένας. Μπορεί να μας υβρίσουν, μπορεί να μας διασύρουν, μπορεί πολλά μπορεί. Εμείς όμως έχουμε καθήκον στην θέση που μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να ειδοποιούμε τα παιδιά του. Ιερείς λέγει, ιερείς ομιλείτε εις τα ότα Ιερουσαλήμ. Μη σταματήσετε να μιλάτε εις τα παιδιά μου, λέγει. Να μιλάτε και όποιος σωθεί εσώθηκε. Όποιος δεν θέλει να σωθεί, δικαίωμά του είναι να παρερμηνεύσει αυτά τα οποία ακούει. Δεν είναι δικά μας, δεν τα λέγουμε εμείς, είναι γραμμένα σε βιβλία και εκείνοι οι οποίοι τα έγραψαν ύστερα από πραγματική αλήθεια και τα έγραψαν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γράψεις ένα βιβλίο σήμερα εάν δεν είσαι σίγουρος του τι γράφεις. Πόσοι όμως από αυτούς που παρακολούθησαν τις αθλητικές εκδηλώσεις της Ολυμπιάδος είχαν συνειδητοποιήσει ότι και οι ίδιοι υφίστανται με τη σειρά τους παρακολούθηση? Οι δορυφορικές κάμερες είναι τόσο προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να τραβούν από το διάστημα αναγνωρίσιμες φωτογραφίες ακόμη και αντικειμένου που έχουν το μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ. Το γκολφ είναι αυτό που έπαιζε ο, θυμίστε, ο επιφανής άντρας. Δεν κρατούσε έναν... Το λοιπόν, και είχε μια μπαλίτσα. Από το διάστημα λέγει μπορεί αυτού την μπαλίτσα να της βγάλει φωτογραφία από το διάστημα που δεν βλέπουμε τίποτε εμείς απάνω μας. Τίποτα δεν βλέπουμε. 35 χιλιοστών λέγει περιφέρεια αυτή η μπαλίτσα έχει, μπορεί αυτή την μπαλίτσα να την πάρει φωτογραφία από το διάστημα. Μπορούν να διακρίνουν ο ένας άνθρωπος εάν ένας άνθρωπος έχει μακριά μαλλιά ή είναι φαλακρός ή οτιδήποτε άλλο έχει, αν περπατά καλά ή αν κουτσένει. Εξαιστίας αυτών των διαστημικών εισβολέων που μας κατασκοπεύουν από τον ουρανό, δεν έχει απομείνει κανένας πια τόπος στον οποίο να ισχύει το απόρριτο της ιδιωτικής ζωής. Κανένας. Οι τεχνικοί δορυφόροι που κινούνται σε τροχιά γύρω από την γη μπορούν να είναι διασυνδεδεμένοι επίσης και με επιγείους εμφυτεύσιμους βιοτσίπ, με αισθητήρες μικροτσίπ, καθώς και με πομποαπαντητές. Δηλαδή να μιλούν από εκεί και να απαντούν από εκεί. Όταν μεταφέρετε μαζί σας την ολοκένουργια και αστραφτερή παγκόσμια βιομετρική κάρτα ταυτότητος, ή στο πορτοφόλι ή στο τσαντάκι σας, μπορεί ένας δορυφόρος να παρακολουθεί τα σκηνήσεις σας. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πάρεις αυτήν την κάρτα να ξέρεις ότι όπου περπατήσεις σε παρακολουθούν. Είναι σε θέση να κάνουν χάρη σε ένα σύστημα 24 δορυφόρων συνεχούς καλύψεως όλης της υδρογείου που περιφέρονται συνεχώς γύρω από την γη.
Ομολογουμένως, όλοι μας θα μπορούσαμε να εξηγερθούμε πετώντας την πλαστική ηλεκτρονική αυτήν κάρτα, κομπιούτερ, αρνούμενοι να την φέρουμε μαζί μας, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε μία αγοραπολισία. Εφτάσαμε στο σημείο του Αντιχρίστου. Τελείωσε. Αύριο, αν δεν την έχεις αυτήν την κάρτα, δεν μπορείς να κινηθείς. Οπότε ο άντρας θα πει, και τι θα κάνω. Για αυτή την κάρτα εγώ να μην μπορώ να περπατήσω πουθενά. Να την πάρω να τελειώνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνηση το αυτοκίνητό μας. Ούτε και να βρούμε δουλειά. Αλλά ούτε και να εξαργυρώσουμε μια επιταγή. Ούτε να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τελειώσαμε. Εδώ είναι το κλειδί. Ή την έχεις λέγει αυτή, ή δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτε και ανταποκρίνεται αμέσως στην ευαγγελική εκείνη προειδοποίηση. Εάν δεν έχετε λέγει αυτόν τον αριθμό, λέγει του Αντιχρίστου, ούτε να πουλήσετε θα μπορείτε, ούτε να αγοράσετε. Και έτσι αδερφοί μου, η ανθρωπότητα ολόκληρος θα καλυφθεί κάτω από τον μανδύα του Αντιχρίστου, εξαιρέσει των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι κοντά στο Θεό, εκείνοι οι οποίοι θα είναι με το Θεό. Δεν θα ενδιαφέρει αυτούς ούτε αν έχουν να φάνε, ούτε αν δεν έχουν. Δεν θα τους ενδιαφέρει ούτε αν έχουν δουλειά, ούτε αν δεν έχουν. Θα είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα, ούτως ώστε χιλιάδες φορές να είμεθα έρημοι και να πεθάνουμε χωρίς φαγητό, παρά να δώσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο. Ποιοι όμως θα το κάνουν? Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Όταν έρθει ο κόμπος το χταίνει, τότε θα φανούν και είναι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν κοντά στον Χριστό ή θα αρνηθούν τον Χριστό. Αδερφοί μου, τότε ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ. Πρώτον, πίστης ακλόνητος εις τον Θεό, ότι ο Θεός με ρημνά για τα παιδιά του. Δεύτερον, ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Το είπε άλλωστε ο ίδιος, και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας της ζωής σας έως της συντελείας του αιώνος. Ως εδώ μας πήρε η ώρα. Ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, μετανοημένους να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Αμήν. Κύριε, εγκέκραξα πρόσε εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα πρόσε εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή εις δεήσεως μου. Εντο και κραγένε με πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί η προσευχή μου ως τη μία μου ενώπιον σου επαρσής πονηρός.
Άγιε, εκφυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου, των ζωοποιών σου σταυρών αθαύστος προσκύνουντες, Χριστέ ο Θεός, την τριημερών σου Αναστασήν δοξαζόμεν, δι' αυτής γαρχάνε γέννησας, την καταφθάρισαν των ανθρώπων, φύσιν πάντο δύναμε, και την εις ουρανούς ανώδων καθηπέδειξας ημίν, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Εμέ υπομενούσι δικαίοι έως σου ανταποδώσμι του ξύλου της παρακόης το επιτίμιον έλυσα σωτήρ, το ξύλο του σταυρού εκουσίως προσήλωθης, και εις αδού κατελθόν δύνατε του θανάτου τα δεσμά, ως Θεός διέριξας, δύο προσκυνούμεν, ειν εκ νεκρών σου Αναστασήν, εν αγαλίασι βόντες, πάντο δύναμε Κύριε δόξασι. Εκ βαθέων και κραξάσι Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, φυλασταύου συνέτριψας Κύριε, και τόσο θανάτο του θανάτου των βασιλείων μέλησας, γένος δε το ανθρωπίνων εκθωράς ηλευθέρωσας, ζωήν και αυθαρσίαν το κόσμο δωρισάμενος και το μεγαλέως. Γεννηθήτωτα ότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δέησεώς μου, δεύτε ανυμνήσομεν λαϊ την του σωτήρος τριήμερον μέγερσιν, δις ελυτρώθημεν των του άδου αλήτων δεσμών, και αφθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες, ως σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς η Αναστάσεις σου μόνε φιλάνθρωπε.